Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο εκλογικό κέντρο του Δημήτρη Καμπόσου, που εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή Δήμαρχος Άργους Μυκηνών για τρίτη συνεχόμενη φορά με μεγάλο ποσοστό. Αυτή είναι η νίκη των έργων, είναι η νίκη της προσπάθειας, είναι η νίκη της αγάπης. Είναι η νίκη που νίκησε το ψέμα, τη λάσπη, την υποκρισία. Στο πλευρό του Δημάρχου οι πολίτες που χειροκροτούσαν και φώναζαν συνθήματα. Αρχιλιάδες κόσμος! Γέφυρα. Ο Δήμαρχος είπε πως το εκλογικό αποτέλεσμα νίκησε τη λάσπη και αναφέρθηκε στους αντιπάλους του, λέγοντας πως για τα ψέματα που είπαν εις βάρος του θα αντιμετωπίσουν την δικαιοσύνη. Απόψε νικήθηκε η αλητεία. Διασκεδάστε το, είναι δικό σας, γλεντήστε το, είναι δικό σας. Νικήσαμε τη λάσπη, το βούρκο και τον εμετό τους. Την επόμενη μέρα έδωσε το μήνυμά του και για την περιφέρεια Πελοποννήσου, υποστηρίζοντας ανοιχτά τον Παναγιώτη Νίκα. Ευχαριστώ το λαό που μου έδωσε τη δύναμη να τους ξεδοδιάσω και θα τους δώσει ο λαός και την τελική τους την Κυριακή, όταν θα εκλεγεί ο Παναγιώτης ο Νίκας περιφερειάρχης. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να γίνει κυβέρνηση, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τις 15 μονάδες στις εθνικές εκλογές. Ένας από τους 107 δημάρχους σε ολόκληρη τη χώρα που εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή είναι και ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας Χαράλαμπος Λυσίκατος. Επικεφαλής του συνδυασμού Όραμα Γνώση Πρόοδος, έφτασε φανερά συγκινημένος στο εκλογικό του κέντρο, όπου τον υποδέχθηκαν οι υποστηρικτές του με χειροκροτήματα. Ο Νότιας Κινουρίας, που συγκέντρωσε το 52,36%, συνεχίζει για μία ακόμη θητεία με στόχο την ολοκλήρωση του οράματός του για τον Δήμο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Τον εμπιστευόμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του, στη λογική του. Δεν επηρεάζεται ούτε από μεγάλα λόγια, ούτε από φανφάρες, θέλει δουλειά. Και νομίζω ότι αυτή η δημοτική αρχή δούλεψε. Ο κύριος Λυσίκατος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τον κάθε έναν πολίτη ξεχωριστά για τη μεγάλη, όπως τη χαρακτήρισε, νίκη που του χάρισαν.